Σε σηκωμός κατοίκων, οι οποίοι αντιδρούν στο κλείσιμο του κόμβου της Αχλάδας επί του ΒΟΑΚ, όπως προβλέπει η αρχική μελέτη, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του αναπτυξιακού έργου των κόμβων σε Αγία Πελαγία και Αχλάδα. Με τα τελευταία γεγονότα που έχουν συμβεί στην Αγία Πελαγία με την πλημμύρα, από εδώ είναι η ασφαλέστερη έξοδο, διότι από την άλλη πλευρά ο κόσμος για να φύγει από τον οικισμό μέσα πρέπει να διασχίσει δύο ιρλανδικές διαβάσεις. Δεν μπορεί λοιπόν να κλείσει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. 12 χιλιόμετρα επιπλέον πρέπει να κάνει οι εργαζόμενοι, τα τουριστικά λεωφορεία, 12 χιλιόμετρα επιπλέον. Έδωσαν αγωνιστικό ραντεβού στο κόμβο της Αχλάδας προκειμένου να αποτρέψουν ενέργειες τοποθέτησης μπαρών από τον εργολάβο, ο οποίος έχει τη συμβατική υποχρέωση να κλείσει το επίμαχο σημείο. Αυτός ο κόμβος δεν πρέπει να κλείσει, πρέπει να γίνει ένας καινούριος, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος από κάτω από την Αγία Πελαγία από τη... αυτή, και πρέπει να περνάνε από εδώ οπωσδήποτε. Είναι λίγο επικίνδυνος, αλλά πρέπει να γίνει ο κόμβος, να εξυπηρετηθεί τα ξενοδοχεία, όλοι τα πάντα. Πέρα από τα προβλήματα προσβασιμότητας και ταλαιπωρίας στην ευρύτερη περιοχή, κάτοικοι και επαγγελματίες θέτουν ζητήματα πολιτικής προστασίας μετά και τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία. Αν τύχει πάλι κάτι με την πλημμύρα, από πού θα φύγει ο κόσμος? Θα πηγαίνει όλη η Αγία Πελαγία, αφού υπάρχει το ποτάμι, δεν θα μπορούν να περάσουν. Άρα αυτός ο κόμβος είναι επίγον και πρέπει να μείνει ανοιχτός. Έχουμε μπλοκάρει την κατάσταση να μην κλείσει. Να βάλουν τσιμπάρες και από πίσω τον πετό. Μετά τα τελευταία φαινόμενα που είχαμε και στην Αγία Πελαγία με τις πλημμύρες και τους δύο νεκρούς, ο πρώτος κόμβος καταλήγει σε δύο ρέματα στον οικισμό μέσα. Αυτά λοιπόν τα ρέματα δεν είναι προσβάσιμα. Όταν δημιουργούνται προβλήματα, λόγοι ασφαλείας μας οδηγούν στο να ζητάμε να μείνει αυτό το σημείο ανοιχτό μέχρι να κατασκευαστεί το νέο έργο. Στο πλευρό των κατοίκων βρέθηκε ο Μενέλαος Μπογκέας, ο οποίος τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης που να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας για τους οδηγούς. Και έχουμε κάνει μια τιτάνια προσπάθεια να μετατρέψουμε τον ημικόμβο σε κόμβο. Είμαστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια, καθώς έχει έρθει η μελέτη. Ο στόχος μας λοιπόν είναι εδώ να έχουμε ένα ολοκληρωμένο κόμβο. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια. Επομένως, οτιδήποτε γίνεται εδώ θα πρέπει να είναι σύνομο και ασφαλές. Και σε αυτά τα πλαίσια να είστε σίγουροι ότι αγωνιζόμαστε καθημερινά. Είναι δεδομένο ότι το καλοκαίρι ειδικά δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος της Αγίας Πελαγίας μόνο από τον πρώτο κόμβο, τον νότιο κόμβο της Αγίας Πελαγίας. Πριν λίγες ημέρες, η Περιφέρεια Κρήτης παρέλαβε από το αρμόδιο Υπουργείο τη μελέτη για τη μετατροπή του μικόμβου της Αχλάδας σε πλήρη κόμβο, διεκδικώντας κονδύλια, ώστε να τρέξουν άμεσα διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Είναι είσοδος-έξοδος δύο οικισμών, της Αχλάδας και της Αγίας Πελαγίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει δυσκολία πρόσβασης στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Αυτός εδώ ο κόμβος της Αχλάδας, σε εισαγωγικά κόμβος, δεν μπορεί να κλείσει. Αλλά και για λόγους πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση του οικισμού, υπάρχει μόνο μία είσοδος και έξοδος. Όλοι στον αγώνα είμαστε, όλη η Αγία Πελαγία είναι ξεσηκωμένη. Μέχρι την δρομολόγηση και κατασκευή του νέου έργου, ο κόμβος της Αχλάδας δεν πρέπει να κλείσει, τόνισαν κάτοικοι, οι οποίοι βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να βάλουν φραγμό στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του κόμβου.